καρδιές όλου του προσωπικού, Μάρα. Λευκή, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ σου. Διπλό χτύπημα κακοποιών τα ξημερώματα με στόχο μηχανήματα αυτόματης ανάληψης χρημάτων σε Βύρωνα και Άγιο Στέφανο. Το αυτοκίνητο των βομβιστών φτάνει στην οδό Καραολή Δημητρίου 22 στο Βύρωνα. Οι δράστες κατεβαίνουν και μεταφέρουν τον εξοπλισμό τους. Το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης σε δευτερόλεπτα, όπως καταγράφει η κάμερα κλειστού κυκλώματος, ανατινάζεται. Ένα ακόμα χτύπημα με την περίφημη μέθοδο Plovkrak. Από τη δυνατή έκρηξη, μέσα στην ησυχία της νύχτας, μια γάτα τρέχει να εξαφανιστεί. Μία από τις 7 ζωές της σίγουρα την έχασε. Οι δράστες μαζεύουν τις κασετίνες με τα χρήματα και μάλιστα ο ένας φορά στο κεφάλι του έναν φακό. Όμοιο με αυτό των μεταλλορύχων. 4 η ώρα περίπου μας πήραν τηλέφωνο ότι έγινε έκρηξη. Δίπλα μένα μου γύρω θα δω την καταστροφή. Με το φως της ημέρας φάνηκε το μέγεθος της ζημιάς. Όλη η βιτρίνα του καταστήματος κατέρευσε και τα ρούχα γέμισαν τρύπες από τα σπασμένα τζάμια. Σχεδόν την ίδια ώρα στον Άγιο Στέφανο, άγνωστοι προσπάθησαν να ανατινάξουν το αυτόματο μηχάνημα ανάληψης που ήταν σε υποκατάστημα τράπεζας. Ή δεν ήξεραν ή δεν στάθηκαν τυχεροί. Και έτσι δεν κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα.